Θα γίνουμε μπατίδες, θα γίνουμε γιατροί, να πούμε πως γλεντούσαν παλιά οι αρτινοί. Με τέτοια δύστιχα αποκριάτικα αλλά και τραγούδια, χορό και ξεφάντωμα αναβίωσε και φέτος το έθιμο των πατίδων. Με μέλη του μουσικοφιλολογικού συλλόγου Σκουφάς, με τις ανάλογες αμφιέσεις, διέσχισαν το βράδυ της Πέμπτης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους για διασκέδαση. Τα πειράγματα μεταξύ τους και με πειραστικούς έδωσαν ένα τόνο ευθυμίας και αποκριάτικης νότας στην άρτα, μακριά από την καθημερινότητα και με κύριο γνώρισμα τη διατήρηση των εθίμων. Το διάστημα των απόκριων στο κλίμα της διασκέδασης, το γλέντι απογειώνεται και το λεξιλόγιο των μεταφιεσμένων επιτρέπει να λέγονται και πολλά τραγούδια ή δύστιχα πέραν της καθημερινής φρασεολογίας. Χρόνια πολλά. Καλές αποκριές, καλή στεραγωστή σε όλους. Εδώ και πολλά χρόνια αναβιώνουμε το έθιμο των μπαντίδων. Των μπαντίδων, των νέων της εποχής, των αναρχικών της εποχής σε εισαγωγικά, που μαζεύονται πριν από μια εβδομάδα περίπου και δύο εβδομάδες, κάνουν δύστιχα για να σατηρήσουν την εξουσία και διάφορες προσωπικότητες της εποχής. Βγαίνουν λοιπόν, προκαλούν σαματά, μαζεύονται από γειτονιές, καταλήγουν στην κεντρική οδό και αφού γίνει όλη αυτή η διαδικασία πειράζοντας τον κόσμο, καταλήγουν σε συνοικιακά και μικρά γλέντια, όπως τα γλέντια που γινόταν στο Κακαβά και σε άλλες γειτονιές. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς. Θα βγούμε και απόψε σε γειτονιές, θα βγούμε στη Σκουφά και στο τέλος θα καταλήξουμε στην πλατεία Ονείρων, στα γνωστά σε όλους μας ψευροπλιά, για να συνεχίσουμε το γλέντι μας. Σας καλούμε και εσάς, να σας πούμε και λίγα δύστιχα, να σας ευχαριστήσουμε και να κάνουμε μια καλή αποκριά. Να είστε καλά. Εσείς συμμετέχετε και εσείς? Βεβαίως, κάθε χρόνο πάντα. Σας αρέσει? Και στο ρόλο της γριάς. Λέει πολλά ψέματα και μεγάλο σημείτη. Πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ καλά, χρόνια πολλά σας εύχομαι, καλή Σαρακοστή και να είμαστε πάντα γεροί να μπορούμε να κάνουμε αυτό. Να πάντα, καλά, κάθε χρόνο. Καλύτερο. Κάθε χρόνο να μπορούμε. Αποκριάτικα δρόμενα από τα μέλη του συλλόγου θα συνεχιστούν με το γαϊτανάκι το Σάββατο.